Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα εκτάκτως βγαίνουμε από το κανάλι του politispress.gr, ένα αξιόλογο δημοσιογραφικό site που καλό θα ήταν να κάνετε μία εγγραφή και εδώ στο YouTube αλλά και στην λίστα των αναγνωστών στο politispress.gr. Για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και ειδήσεις που συνήθως δεν παίζουν σε άλλα site. Λοιπόν, σήμερα μίλησα με τον Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος μου αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα τρίτο άτομο, αλλά ας δούμε τι μας είπε. Αυτό που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες και που και εμείς βγάλαμε, ότι ναι, ο πιλότος είχε ερωτικές σχέσεις με τρίτο πρόσωπο, ισχύουν. Κυκλοφορεί, αλλά κανένας δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει ακόμη προς το παρόν. Παραμένουν στη σφαίρα των πληροφοριών. Ναι. Δεν ρωτάω τι είναι, γιατί από το τηλέφωνο τα πράγματα είναι περίεργα. Θα ενημερωθείς πρώτος. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ή υπήρχε άλλο άτομο. Ίσως πλέον να μην υπάρχει αυτό το άτομο, λοιπόν, που εμπλεκόταν στην υπόθεση στα γλυκά νερά. Οι εξελίξεις που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα θα είναι καταιγιστικές για όλους. Κάντε λίγη υπομονή, μην περιμένετε να ακούσετε ονόματα. Είναι πολύ δύσκολο να σας πούμε τι ξέρουμε, γιατί θα εκτεθούμε κι εμείς. Αλλά θα δυσκολέψουμε και το έργο των αρχών. Γι' αυτό κάντε λίγη υπομονή και την επόμενη εβδομάδα έχετε να ακούσετε πολλά. Και αυτά που θα ακούσετε και θα δείτε στις τηλεοράσεις θα σας αφήσουν άφωνους, αλλά και έκπληκτους. Σκεφτείτε μόνο ότι η υπόθεση στα αγγλικά νερά βρωμάει τόσο πολύ που σε πιάνει δύσμια. Καλή σας συνέχεια!